Καλημερίζουμε μαζί τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αγγέλα και χρόνια πολλά. Να χαίρεστε και το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και σε όλους τους αγγέλους και συμμεθαλίδες χρόνια πολλά σήμερα. Καλά να είστε, ευχαριστώ. Τώρα, κύριε Κανακαράκη, απανωτές κρίσεις, οικονομική κρίση, πανδημία, ενεργειακή κρίση. Αναρωτιέμαι πώς εσείς καταγράφετε όλη αυτή την κατάσταση. Τι είναι αυτό που περιμένετε ή να μπορούσα να το ρωτήσω διαφορετικά. Τι θα μας συμβουλεύατε? Ναι, κοιτάξτε, επειδή μιλάω και με τους συναδέλφους στο εξωτερικό, αυτό που ζει τώρα αυτή τη στιγμή η Βόρεια Ευρώπη είναι κάτι το πρωτοφανές. Η ενεργειακή κρίση, όπως είπατε, ο πόλεμος που μένεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αν θέλετε, η αύξηση των μεταφορικών τα απόνερα της πανδημίας που έχουν απομείνει, γιατί δεν έχει φύγει όπως κατά την πανδημία, έχει φωλιάσει πολύ καλά, ειδικά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δυστυχώς δεν μας αφήνει περιθώριο ότι, και μια αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί. Και γεγονός είναι ότι οι ανατιμήσεις, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι τιμοληψίες που έρχονται από τις κεντρικές παραγωγικές εταιρείες συνεχώς καταφθάνουν στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που σημαίνει ότι οι ανατιμήσεις σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου είναι πλέον μια πραγματικότητα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα ακολουθήσει και στο επόμενο, αν θέλετε, τρίμηνο του 2023. Είναι μια κατάσταση την οποία πραγματικά ο πλανήτης δεν έχει ξαναζήσει μια τέτοια κατάσταση, και όσο το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης δεν λύνεται, δεν μας δίνει και περιθώρια να σκεφτούμε ότι αυτή η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή τουλάχιστον θα βελτιωθεί. Κύριε Κανακαράκη, ουσιαστικά βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας, γιατί όλα αυτά είναι αποτελέσματα ανθρώπινων ενεργειών και πολιτικών και όχι εξωγήινων φαινομένων. Σίγουρα το ανθρώπινο χέρι και ανθρώπινες πρωτοβουλίες κρύβονται πίσω από αυτό. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, και μάλιστα από λιγοστούς ανθρώπους, που φάνηκε ένας πόλεμος που γίνεται μεταξύ δύο χωρών ανάμεσα σε εκατοντάδες χώρες του πλανήτη, πόσο επηρέασε όλη αυτήν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του πλανήτη και πόσο επηρέασε όλες τις χώρες. Βλέπετε δηλαδή αυξήσεις παντού σε όλα, στα αγαθά κοινής ωφέλειας. Μιλάμε για το ρεύμα, μιλάμε για το νερό, ακόμα και τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα βασικά προϊόντα διατροφής. Ακόμα και υπηρεσίες, δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να μειώνει, να αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση. Και δυστυχώς δεν το βλέπουμε να υπάρχει και βελτίωση στο μέλλον. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση, μόνο εάν καθίσουν οι μεγάλοι ηγέτες κάτω και ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα, ειδικά της ενέργειας, τότε μόνο θα λυθεί τουλάχιστον ένα μέρος του προβλήματος, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες και αυτές έχουν συμβάλει σε αυτό που πολλές φορές τώρα κυκλοφορεί και το λέμε και γίνεται αναφορά, αυτό που λέγεται επισητιστική κρίση, όπου μελέτες στον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύουν ότι εάν συνεχίσει με αυτή την κατάσταση το κλίμα στο πλανήτη, σίγουρα θα κάποια στιγμή δεν θα έχουμε την επάρκεια των προϊόντων που υπάρχει τώρα, η αυτονία ή η αυτονομία, αν θέλετε, των προϊόντων που παράγει κάθε περιοχή και γενικά ο πλανήτης. Μάλιστα. Το πιο δυσάρεστο απ' όλα και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι αυτό που είπατε, ότι δεν βλέπετε να αποκλιμακώνεται εύκολα όλο αυτό το οποίο βιώνει ο καθένας από εμάς. Αντίθετα, χειροτερεύει στο επόμενο διάστημα, στον επόμενο χρόνο, γιατί μιλήσατε και για το 2023. Και εδώ είναι τα πολύ δύσκολα αναφορικά με την αντιμετώπιση της φτώχειας, κύριε Κανακαράκη, διότι πραγματικά τα στοιχεία είναι σαρωτικά. Ο καθένας μπορεί να το ζει μέσα από το σπίτι του, αλλά οι αριθμοί μαρτυρούν ποιες είναι οι αλήθειες, και πίσω από κάθε αριθμό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κρύβονται ανθρώπινες μονάδες. Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς οι κατανοητές τώρα αυτό που κυριαρχεί στη ψυχολογία τους είναι
έχουν αυξήσει τις επισκέψεις στο σούπερ, παίρνουν τα ελάχιστα και τα απαραίτητα. Προτιμούν δηλαδή να ξαναπάνε και να ξαναπάνε και να ξαναπάνε, αδιαφορώντας για το μεταφορικό, προκειμένου να πάρουν τα εντελώς απαραίτητα στο χώρο του σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αλλά ελπίδα δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, όπως εσείς το καταγράφετε ως επιστημονικός φορέας, επιστημονικό σωματείο, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και λέτε ότι, συζητώντας και με συναδέλφους σας από όλη την Ευρώπη, εκτός από αυτά τα οποία βλέπετε, καταγράφετε ότι πραγματικά το κλίμα είναι δύσκολο και σε άλλες χώρες. Πιο δύσκολα είναι στη Βόρεια, αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ευρώπη, και συγγνώμη τώρα θα σας το πω και λίγο, και θα είναι λίγο ειρωνικό αυτό που θα σας πω. Ο Έλληνας έχει μάθει από το άνοιγμα της οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 2010-2012, να έχει μια λιτότητα στο νοικοκυριό του και γενικά στην συμπεριφορά της ψυχαγωγίας του. Αυτό ο Ευρωπαίος δεν έχει ξαναζήσει, ειδικά ο Βόρειος Ευρωπαίος που ήταν και πιο αναπτυγμένες χώρες. Αυτοί λοιπόν το βιώνουν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι βιώνουν ο Ευρωπαίος πολίτης που ανήκει στις νότιες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό τουλάχιστον καταδεικνύεται και από τις επαφές που έχουμε, και εμφανίζεται από τις επαφές που έχω τουλάχιστον και με τους Βρετανούς και με τους συναδέλφους τους Γάλλους και ειδικά με τους Γερμανούς, όπου και εκεί το πρόβλημα της ενέργειας είναι πολύ πιο χειρότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα, να γνωρίζετε. Με αποτέλεσμα να έχουν πει ένα άλλο τρόπο ζωής, σε μια άλλη κουλτούρα, στην οποία δεν είναι ποτέ μαθημένη ο πολίτης ή ο καταναλωτής που ανήκει στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Δυσκολίες. Αλλά τώρα υπάρχει και ο θυμόσοφος λαός, ο οποίος, αν τον πάμε στις παροιμίες, έχει να μας δώσει αρκετές βάσει όλων αυτών που κουβεντιάζουμε, όχι για εμάς, αλλά ακριβώς για την πραγματικότητα και με το ποια είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα. Κύριε Κανακαράκη, ευχαριστώ για τις κουβέντες. Να είστε καλά, κύριε Γεράκη, και είμαι πάντα στην διάθεσή σας, οπότε χρειάζεται να ενημερώνουμε το κοινό, και όποια άλλη πληροφορία πάνω στο κομμάτι της φοδιαστικής αλυσίδας, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.